συνδεδεμένο με την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Και θα ήθελα να αλλάξω λίγο την ατζέντα. Να μην ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα των οικονομικών εξελίξεων και να δούμε τι γίνεται, γιατί και αυτό είναι ζήτημα επικαιρότητας και ζήτημα δημοκρατίας, με το θέμα των αδειών. Πριν από λίγο ήρθε στο email μου μια επιστολή σας για μια ακόμη φορά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το ρωτώ απέναντι στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης, όχι με τη σχέση του πολιτικού προϊσταμένου, της ΕΡΤ και όλους αυτούς τους θρύλους που με τη μορφή κανιβαλισμού διαδίδονται το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται με τις άδειες? Γιατί πριν από λίγους μήνες, δεν ξέρω, κοντεύει ένας χρόνος από αυτό εδώ το κτίριο, αν αυτοί οι τύχοι σε αυτά τα γραφεία είχαν στόμα να μιλήσουν και αυτιά θα λέγανε πάρα πολλά. Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είμαστε στη φάση όπου υπάρχει πολύ αυξημένη κοινωνική πλέον προσδοκία, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Και δυστυχώς ζούμε στη χώρα όπου το Σύνταγμα παραβιάζονταν κατάφορα για 3 δεκαετίες και οι πολιτικές ηγεσίες αγρονιγόραζαν. Τώρα, και θέλω να πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που συναπαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχουν συνείδηση των προσδοκιών της κοινωνίας και των υποχρεώσεών τους για την τήρηση του Συντάγματος και των νόμων, αισιοδοξώ ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε. Εγώ όμως διακρίνω μια ενόχληση, κύριε Υπουργέ, γιατί οι συχνές επιστολές προς ένα θεσμικό όργανο της ελληνικής πολιτείας, θεσμοθετημένο όργανο μάλλον, ανεξάρτητη αρχή, το δέχομαι, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης, αλλά οι συχνές επιστολές έχουν και ένα στοιχείο ενόχλησης ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Κοιτάξτε, ο Μιλόν έχει συνευθύνη, διότι θα πρέπει να εισηγηθώ με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στη Βουλή τον αριθμό των αδειών και την τιμή εκκίνησης για τη διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, έχουμε και εμείς τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά και το νου μας, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή να προχωρήσει. Σε κάθε περίπτωση, με την ευκαιρία της ερώτησής σας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι το Υπουργείο μας είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Το έχει υποστηρίξει στα θέματα υποδομών, αναβάθμισης και του προϋπολογισμού του. Υπήρχε αυτό σαν ένσταση, ότι δεν υπήρχαν οι υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, εντάξει, τα εργαλεία. Προσέξτε όμως να δείτε. Είναι καλό να είμαστε άρτιοι και εξοπλισμένοι. Είναι κακό τις παραλήψεις να τις χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία. Θα κάνατε λόγο για σκοπιμότητες? Όχι ακόμα. Όχι, δεν θα έκανα ακόμα λόγο για σκοπιμότητες. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος και τρόπος να δείξουμε όλοι μας ότι έχουμε συνείδηση του ότι αυτή η ιστορία πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσει, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς και οι τηλεθεατές που μας ακούν ότι κάθε μέρα που περνάει το δημόσιο χάνει χρήματα. Διότι αποδείχθηκε από τον διαγωνισμό του περασμένου Αυγούστου ότι υπάρχει δυνατότητα ίσπραξης χρημάτων και αυτά τα χρήματα δεν εισπράττονται. Εγώ πάντως ειλικρινά σας το λέω, δεν επηρεάζεται από την σχέση που υπενήχθηκα με την ιδιότητά σας και την ιδιότητα του μέσου που εκπροσωπώ. Το θέμα των μέσων ενημέρωσης είναι και θέμα δημοκρατίας. Είναι η δημόσια συζήτηση που γίνεται για πολλά και σημαντικά ζητήματα, είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των πολιτών. Δεν είναι απλά οι επιχειρηματικές δράσεις ή οι δημοσιογραφικές δράσεις, καμιά φορά και σκοπιμότητες. Και πάω στο επόμενο βήμα. Βλέπω για τα κανάλια που δεν υπάρχουν ακόμα άδειες να γίνονται επιχειρηματικές συναλλαγές και να προκαλούν και πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αναφέρομαι στην πώληση του ποσοστού του Μέγκα. Αυτό δεν συνιστά μία αντίφαση? Δεν λέω ότι έχει την πολιτική σας ενοχή, γιατί θα πρέπει να μην μπλέκουμε την ανώνυμη εταιρεία αυτή καθ' αυτή με το δικαίωμά της να έχει μία δραστηριότητα πανελλαδικής εκπομπής. Μία ΑΕ παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος θα μπορούσε να υπάρχει και χωρίς άδεια να εκπέμπει, εάν δεν εξέπεμπε μέσω του κεραιοσυστήματος, δηλαδή του συστήματος των κεραίων που είναι ανεπτυγμένο στη χώρα, και εξέπεμπε μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από δορυφορικές συνδέσεις, τίποτα δεν θα μπορούσε να το εμποδίσει. Αυτό που εξετάζεται αυτή τη στιγμή, αυτό στο οποίο έχουμε την ανοιχτή παραβίαση του Συντάγματος εδώ και χρόνια, είναι ότι υπάρχει πανελλαδική εκπομπή χωρίς άδεια. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι πρέπει να έρθει η στιγμή που θα λυθεί οριστικά. Η πολιτική διαχείριση αυτού που περιέγραψα νωρίτερα έχει μεμπτά στοιχεία, έχει σκοτεινά σημεία. Εγώ θα σας θέσω στην προσοχή σας ένα υποθετικό σενάριο. Γενάρης 2014,
Δεν πάω στο Γενάρη του 2015 που εκλεγήκατε στην κυβέρνηση. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος αποκαλεί τον πρωθυπουργό της χώρας, εξαιρετικό πρωθυπουργό, αναφέρομαι στον Ιβάν Σαββίδη, αγοράζει ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό σε ένα μεγάλο κανάλι. Αυτό στο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της εποχής του 2014, τι αντίδραση θα προκαλούσε? Γιατί ήδη σας κατηγορούν για τη νέα διαπλοκή. Εντάξει, τώρα, αυτό όμως είναι, ξέρετε, εδώ είναι μια καραμέλα η οποία έχει λιώσει πλέον, νομίζω, και δεν είναι και χρήσιμη σε αυτούς που την χρησιμοποιούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Διότι έχει αποδειχθεί, καθώς κυλάει νερό στα βλάκι, ότι το ζητούμενο για κάποια συμφέροντα και για κάποια κόμματα που δυστυχώς ακολουθούν έτσι με πάρα πολύ, θα έλεγα, εντυπωσιακό τρόπο τα κελέσματα πάρα πολύ συγκεκριμένων κέντρων, είναι να παραμείνει αυτή η αγορά στα χέρια ενός κλειστού κλαμπ επιχειρηματιών. Mm-hmm. Διότι εδώ πέρα δεν πήγαμε εμείς να κάνουμε καμία επαναστατικού τύπου ρύθμιση στο τηλεοπτικό τοπίο. Εφαρμόσαμε αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για οποιαδήποτε ανεπιτυμένη χώρα. Δηλαδή, ο κατέχον το δικαίωμα να εκπέμπει πανελλαδικά, να καβαλάει δηλαδή τις συχνότητες της χώρας, τον αέρα της δημόσιο χώρας, αγαθό, δημόσιο αγαθό, το οποίο είναι σπάνιο, να υπάρχει η προϋπόθεση της άδειας όπως ρητά ορίζει το Σύνταγμα. Και νομίζω τελικά ότι η εξέλιξη των πραγμάτων είναι τέτοια που σιγά σιγά ακόμα και στους πιο δύσπιστους παρατηρητές δικαιώνει την δική μας εκκίνηση, προσδοκία και πρακτική. Η αλήθεια είναι ότι αδικεί τη δημόσια συζήτηση, εμπλεκόμενοι ή συζητώντας μόνο για αυτόν τον ιστό της ράχνης στο επιχειρηματικό σκέλος, έχουμε ξεχάσει το ρόλο αυτού του δημόσιου αγαθού στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση, mm-hmm. στην ψυχαγωγία και για τη δημόσια και για την ιδιωτική τηλεόραση. Δυστυχώς με θλίψη, η αλήθεια είναι ότι το άκουσα από εσάς, υπάρχουν ακόμα περιοχές της χώρας που αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν έχει προσφέρει τη δυνατότητα του αυτονόητου να βλέπουν τηλεόραση. Εδώ είναι ένα αναφέρομαι μεγάλο στη Θράκη. Ναι, ναι. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα όμως, νομίζω, και για τις πολιτικές δυνάμεις και για τους ανθρώπους που υπηρετούν τα μέσα ενημέρωσης, αν θέλετε. Μιλάμε για την ανάπτυξη πάρα πολύ μεγάλων και κρίσιμων υποδομών στη χώρα. Και οι υποδομές οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με το δικαίωμα των πολιτών να απολαμβάνουν μια πρόσβαση στοιχειώδη στο τηλεοπτικό προϊόν που παράγεται στη χώρα μας, αλλά μιλάμε και για υποδομές οι οποίες σχετίζονται και με πάρα πολύ ευαίσθητα εθνικά θέματα. Το ξέρετε ότι μπορεί να μας πιστέψουν αν πούμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν περιοχές της χώρας που δεν βλέπουν, δεν μπορούν να δουν ελληνική τηλεόραση. Όποιος δεν πιστεύει, θα τον καλούσα να αναζητήσει στην Βουλή όλες τις επίκαιρες ερωτήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί σε εμένα και με την προηγούμενη ιδιότητά μου, διότι και τότε είχαμε τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, που λένε ακριβώς αυτό και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σας πω. Διότι και αυτοί οι βουλευτές ζουν σε περιοχές. Βεβαίως και καλώς κάνουν, αλλά εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό πρόβλημα. Όπου ακριβώς έλεγα ότι αποδείχθηκε ότι αν αφήνεις αυτές τις κρίσιμες υποδομές να τις αναπτύξει ο ιδιωτικός τομέας και μάλιστα με όρους αεροπειρατείας και διαφάνειας, δεν αναπτύσσονται με τον βέλτιστο για την κοινωνία τρόπο. Δηλαδή, για να εξοικονομήσει ο πάροχος δικτύου χρήματα, να μην βάλει όσες κεραίες είναι απαραίτητες, φτάσαμε σε ένα σημείο περιοχές της χώρας να μην μπορούν να δουν τηλεόραση. Και εθνικά ευαίσθητες περιοχές. Αυτό είναι κάτι ανεπίτρεπτο. Και γι' αυτό υπάρχει και η δική μας παρέμβαση. Και κάτι τελευταίο, πριν πάμε και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, τι είναι τελικά η δημόσια τηλεόραση? Είναι η ΕΝΕΔ που περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης, είναι η δημόσια τηλεόραση που, μαλώνοντας τη συνάδελφό μου, τη Δώρα την Αυγέρη, ο πρώην συνάδελφός ο κ. Βαρουφάκης, της είπε ότι εγώ με τον Τσίπρα την άνοιξα την ΕΡΤ, οπότε θα πρέπει να είστε προσεκτικοί απέναντί μας. Η δημόσια τηλεόραση τι είναι? Η δημόσια τηλεόραση οφείλω να καταθέσω και ως δημοσιογράφος και ως θέση ευθύνης στην ΕΡΤ3 ότι δεν έχουμε μιλήσει ποτέ όλο αυτό το διάστημα. Ο πολιτικός μου προϊστάμενος δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο ποτέ να μου πει κάτι. Και αν το κάνει, δυστυχώς δεν θα το απαντήσω γενικά. Δεν θα συνεννοηθούμε. Και δεν το λέω με ηρωικό τρόπο, το λέω με ειλικρινή τρόπο. Αυτό είναι που συμβαίνει. Τώρα, τι μπορεί να σκέφτεται? Κοιτάξτε, να δείτε, οι σχέσεις ΜΜΕ και πολιτικής είναι εκ των πραγμάτων δύσκολες. Δηλαδή, η δημοσιογραφία οφείλει να είναι σε θέση ελέγχου της εξουσίας. Αυτός είναι ο ρόλος της, είναι αντικατάστατος. Και αυτό πρέπει να το έχουμε συνείδηση και εμείς κυρίως που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση, ότι όταν έχεις απέναντι σου έναν δημοσιογράφο, έχεις έναν άνθρωπο που καταρχήν θα πρέπει να είναι σε θέση να σε ελέγξει και ακόμα να γίνει και δυσάρεστος. Αλλά η δημόσια τηλεόραση, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι ο οργανισμός ο οποίος παράγει πολιτισμό σε καμία άλλη τηλεόραση,
Ο οργανισμός ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική περιφέρεια όσο καμία άλλη τηλεόραση. Ο οργανισμός ο οποίος βρίσκεται. Το λέτε για την ΕΡΤΡΙΑ, φαντάζομαι. Βεβαίως το λέω για την ΕΡΤΡΙΑ και το λέω με μεγάλη χαρά. Διότι γνωρίζω ότι κάθε τόσο παίρνετε το ονοματιόν σας και γυρνάτε περιοχές της Ελλάδας οι οποίες δεν θα είχαν τη δυνατότητα υπό άλλες συνθήκες με την ΕΡΤ κλειστή, για παράδειγμα, να δείξουν τον εαυτό τους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ο αναντικατάστατος φοράς που βρίσκεται στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα. Για να τρέξετε λίγο πίσω να δείτε πού βρίσκονταν άλλοι σταθμοί όταν η ΕΡΤ ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όταν υπήρχε η αναταραχή στην Τουρκία, στο Παρίσι, όταν υπήρχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις, σε μία σειρά από άλλα γεγονότα που όταν ένας τηλεοπτικός οργανισμός λειτουργεί σε συνθήκες κρίσης βέβαια, αλλά με μόνο κριτήριο την βιωσιμότητα, την οικονομική με τη στενή έννοια, δεν του προκύπτει ανάγκη ή λόγος να το κάνει αυτό. Και για να μην μιλήσω βέβαια τώρα και για τα φαινόμενα, τα αστεία, να υποκλέπτεται η εικόνα η οποία παράγει η ΕΡΤ από ιδιωτικά κανάλια, τα οποία δήθεν έχουν και σχολιαστές οι οποίοι και εμένα καθυβρίζουν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, αλλά ομνύουν και στην ελεύθερη αγορά. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρέπονται. Με βάση τα λεγόμενά σας, να περάσουμε στη διαδικασία του ελέγχου. Στα θέματα της επικαιρότητας γύρω και από τις πρόσφατες εξελίξεις από την οικονομία. Πάλι όμως δεν θα μείνω στο Eurogroup. Θα χρησιμοποιήσω ένα απόσπασμα από σημερινές σας δηλώσεις, όπου φαίνεται στο Real FM σήμερα το πρωί, όπου φαίνεται να αναζητάτε την συνένεση και άλλων πολιτικών φορέων, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση στην αφήγηση, δηλαδή βάζουμε νερό στο κρασί μας για το χρέος και αναζητούμε πλέον μια πολιτική συμφωνία, μια πολιτική ανοχή να γίνει εθνική υπόθεση. Πού θα έπρεπε να είναι εθνική υπόθεση το χρέος? Εθνική υπόθεση το χρέος θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ καιρό πριν και θα έπρεπε να είναι σε μια αυτό γραμμή. Αυτό ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Ναι, αλλά σε γραμμή βιωσιμότητα του χρέους. Προσέξτε, όταν ήμασταν εμείς αντιπολίτευση, η κυβέρνηση τότε έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δηλαδή παρετούνταν οικειοθελώς από ένα αίτημα το οποίο αυτή τη στιγμή όλη η οικουμένη πλην πάρα πολύ συγκεκριμένων κύκλων το θεωρεί αυτονόητο. Πάντως, κύριε Υπουργέ, σε γενικές γραμμές, αυτό που σας ζητούσε η τότε κυβέρνηση δεν το πράξατε ως αντιπολίτευση. Όχι, αλλά. Ακόμα και σε ελάσσονο σημασία. Λέω τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ μιλάμε για ένα κορυφαίο ζήτημα και στο κορυφαίο αυτό ζήτημα δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχει δικαιωθεί η στάση της προηγούμενης κυβέρνησης. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί υπουργοί οικονομικών στο Eurogroup, δυνάμεις πολιτικές μέσα στη Γερμανία, δυνάμεις πολιτικές στην Ευρώπη, λένε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, του δημόσιου, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν ένα ολίσθημα, μια εγκατάλειψη εδάφους τρόπον τινά στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, εάν όλες οι πολιτικές δυνάμεις μπαίναμε στη λογική ότι το χρέος είναι βιώσιμο και χρειάζεται απλώς ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Τώρα με ρωτήσατε για τη συνένεση. Ακριβώς. Τη θεωρώ εκ των όνου κάνευ. Όχι. Μια αυτονόητη, θα έλεγα, υποχρέωση το να μπορέσουμε και να βρούμε και οι πολιτικές δυνάμεις τον τρόπο να δείξουμε και προς τα έξω ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια ατμόσφαιρα. Οφείλανε, νομίζω. Περιγράψατε όμως την ανάγκη να αναλυφθούν πρωτοβουλίες από εσάς ως κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση διαρκώς διατυπώνει ως οφείλει και την θέση με την οποία εκπροσωπείται η χώρα. Για τις θέσεις που έχουμε λάβει και την διαδικασία και τις επιλογές διαπραγματευτικές μας, έχουμε δεχτεί επιθέσεις ανίκειες. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτό το έδαφος. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην αφήσω κανένα περιθώριο παρερμηνιών, ότι θα έπρεπε εδώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, όσο και αν θεωρούν ή θέλουν να λένε στον κόσμο ότι φταίει η κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις, για παράδειγμα, στη διαπραγμάτευση, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος ανά την Ευρώπη και γενικότερα λέει ότι φταίνε οι διαφωνίες των δανειστών, σε αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να προστρέξουν και να υποστηρίξουν την εθνική. Πάντως, σήμερα πρέπει να σημειώσουμε, γιατί είναι σχετικά νοπό πρόσφατο, ότι ο κ. Μητσοτάκης το προσφυλέ σε όλους σας Twitter,
αναγνώρισε, δεν ξέρω αν, δεν μπορώ να θυμηθώ ανάλογα Twitter του κυρίου Μητσοτάκη, ότι παρά την αναξιοπιστία της κυβέρνησης, κάτι που διατυπώνεται καθημερινά, οι εταίροι μας δεν μπορεί να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που στο δημόσιο διάλογο αναγνωρίζεται ότι, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι. Δεν το είδα το tweet, έξω, αλλά ναι, είναι μια ένδειξη πάντως. Αν έχει συμβεί αυτό, δεν το αφισβητώ βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει και μια βουούσα πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχουν οι ανάγκες διατύπωσης αντιπολιτευτικού λόγου και οι λόγοι των πολιτικών σκοπιμότητων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα από την οποία κανείς δεν έχει και νόημα να προσπαθεί να ξεφύγει όταν είναι τόσο οφθαλμοφανής. Προκύπτουν δύο βασικά ερωτήματα και αγωνίες των πολιτών, γιατί πέρα από τα μακροοικονομικά ή τα επιστημονικής προσέγγισης οικονομικά δεδομένα υπάρχει και η καθημερινότητα, η ζωή. Δύο αγωνίες. Εάν ήρθε η ώρα, αν ωρίμασαν πολιτικά οι συνθήκες, η οικονομική κρίση σε αυτή τη χώρα και η τραγωδία που ζει ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια να γίνει εθνική πολιτική υπόθεση, να μην αποτελεί δηλαδή την πληγή και την αντικείμενο αγωνίας των πολιτών με τις εναλλαγές των κυβερνήσεων, να γίνει μια εθνική υπόθεση. Και το δεύτερο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, που θα ήθελα να απαντήσετε ταυτόχρονα, είναι αν σας είδα στη Θράκη σε κάποια καφενεία με απλούς ανθρώπους. Σας βλέπω και στις κερκίδες ποδοσφαιρικών γηπέδων. Θα χρησιμοποιήσω καφενιακό και ποδοσφαιρικό τρόπο προσέγγισης. Μήπως δύο χρόνια τώρα περιγράφουμε μία τρύπα στο νερό που έγινε, έτσι θα το διατύπωναν σε ένα καφενείο? Όχι, δεν έγινε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και δεν είναι έτσι για τους 400.000 συμπολίτες μας που έχουν ήδη εγγραφεί και είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Για το 1 εκατομμύριο αυτοαπασχολούμενους που μπήκαν στην αρχή στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Για πολλές δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι ανακουφίστηκαν από την αποποινικοποίηση των οφειλών προς το δημόσιο. Είναι σημαντικά τα βήματα που έγιναν για τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν συνταγογραφηθεί επειδή περάσαμε τη ρύθμιση, να έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμα και οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μας. Και υπάρχει νομίζω ένα πλέγμα ρυθμίσεων το οποίο ακριβώς θέτει τα θεμέλια ενός νέου κοινωνικού κράτους για να γιατρέψουμε τις μεγάλες πληγές που άνοιξε στην ελληνική κοινωνία η κρίση. Για να σταματήσουμε δηλαδή την καταστροφή. Τώρα είμαστε στο σημείο που η οικονομία μας δείχνει τα σημάδια ότι έχει τις δυναμικές για να επανακάμψει. Παράδειγμα. Κλάδος αυτοκινήτων. Αύξηση από πέρσι 43%. Βιομηχανική παραγωγή. Αύξηση από πέρσι 24%. Οι εξαγωγές μέσα στο 16, 10% αύξηση. Οι επενδύσεις μέσα στο 16, 12% αύξηση. Ο τουρισμός στη σταθερά ανωδική του πορεία. Αυτά ένα, τα συναντάτε υπάρχει στην κοινωνία. Μπορεί να σας φανεί απλοϊκό το ερώτημα. Ναι, το κοιτάξτε, υπάρχει η πολιτικοδημοσιογραφική συζήτηση και η κακόμοιρη πραγματικότητα που καμιά φορά ψάχνει μία χαραμάδα στην τηλεόραση για να αναφανεί. Διότι εδώ, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ζήσαμε πάρα πολύ ακραία αντιπαράθεση όταν παίρναγε το ασφαλιστικό, το καινούριο. Ο Τάσος ο Πετρόπουλος είπε ότι με συνάντησαν στον δρόμο επαγγελματίες και μου είπαν πληρώνω λιγότερο. Πέσανε να τον φάνε στην κυριολεξία. Και βεβαίως μετά η Ομοσπονδία των Εμπόρων έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι 80% των εμπόρων πληρώνει χαμηλότερη εισφορά. Όπως συμβαίνει και με το 90% των αγροτών. Θα με ρωτήσετε βεβαίως, αρκεί? Όχι. Αυτό που οι ρυθμίσεις που σας περιέγραψα κάνουν είναι να φτιάχνουν οχυρά και άμυνες. Να αποτρέπουν μια καταστροφή. Όταν μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας να ρυθμίσει τις οφειλές του, να μην έχει ποινικές ευθύνες για χρέη προς το δημόσιο, να πληρώνει λιγότερη εισφορά. Αυτά είναι αμυντικά μέτρα τα οποία. Έτσι, αλλά πρέπει να αναζωογονηθεί η αγορά. Τα έχουμε και γι' αυτό δεν σας διέκοψα. Ναι. Αλλά το ερώτημά μου έχει και μια άλλη διάσταση. Εάν δεν είχαμε αυτά τα δύο χρόνια αυτής της προσπάθειας, ναι, θα μπορούσε να είχε πετύχει περισσότερα η ελληνική οικονομία? Δεν το λέω κατά ανάγκη υπό την πολιτική ηγεμονία Σαμαρά Βενιζέλου ή ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί ταχύτερα, αμεσότερα αποτελέσματα. Να εξετάσουμε τα γεγονότα. Η Ελλάδα, ναι, θέτεται ένα ερώτημα το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ κέριο και θα είναι και ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, πάνω στο ερώτημα που θέσατε, θα αναμετρηθούν δύο αφηγήματα, ή μάλλον το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και η πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η δική μας διακυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι η δική της διακυβέρνηση έβαζε την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Στο τέλος του 2014. Και στις αγορές. Πολύ πιο γρήγορα. Και στις αγορές. Και τι έχουμε από τότε μέχρι τώρα. Και θα αναφερθώ εγώ σε γεγονότα και αριθμούς. Το 2014 έκλεισε με ύφεση 1,2% στο τελευταίο τρίμηνο.
Στελέχη της δεξιάς έχουν παραδεχθεί ότι τα ταμεία ήταν άδεια και το Μάρτιο θα πηγαίναμε του 2015 σε στάση πληρωμών και βεβαίως ο κύριος Χαρδούβελος, ο οποίος ήταν έχουν το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής πολιτικής, είχε παραδεχθεί ότι τα υπογεγραμμένα τους δεν βγαίνανε. Ποια δεν βγαίνανε? Τα υψηλά πλεονάσματα, οι δεσμεύσεις για απολύσεις στο δημόσιο. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα ενδεχομένως κάποια στιγμή, εάν δεν γινόταν η πολιτική αλλαγή, αφού είχε φτωχοποιηθεί έτη περαιτέρω, μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, μετά από αρκετά χρόνια να έβγαινε στις αγορές. Αλλά δεν είναι και η ουσία. Η ουσία είναι να βγει στις αγορές με την κοινωνία όρθια. Διότι αν είναι να καταστρέψουμε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει με την προσδοκία της εξόδου στις αγορές, νομίζω ότι θα έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τον κόσμο ανάποδο όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την οικονομική πολιτική. Κρατώ. Υπάρχει αναπάντητο το πρώτο σκέλος της πραγματικά μακροσκελούς ερώτησης για το αν τελικά πρέπει να γίνει εθνική υπόθεση η κρίση, ναι, θα σας πω. Με μια πολιτική συνένωση και όχι πάντα υπό το φόβο της εναλλαγής με διαφορετικά αφηγήματα. Θεωρώ ότι εδώ πέρα πρέπει να αναζητηθεί η μέγιστη συσπήρωση δυνάμεων, αλλά να αναδεικνύονται δύο πάρα πολύ διακριτά πολιτικά σχέδια. Δηλαδή το σχέδιο της δίκαιης ανάπτυξης που είναι το δικό μας, το οποίο ακριβώς εδράζεται στην οικοδόμηση του νέου κοινωνικού κράτους, στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους συμπολίτες μας, στην στήριξη των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών, στην αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας σε διεθνές επίπεδο, και υπάρχει και το σχέδιο του αμετανόητου, αυτού που λέμε ακροδεξιού νεοφιλελευθερισμού. Ναι. Είναι ένα σχέδιο το οποίο δυστυχώς έχει υιοθετήσει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έβαλε την ακροδεξιά, την οποία έφερε ο κύριος Σαμαράς μέσα στο κόμμα του, ο κύριος Μητσοτάκης, την έβαλε από την προθήκη στη διοίκηση. Και αυτή η ακροδεξιά λογική δυστυχώς γράφει τις ανακοινώσεις και διευθύνει το καράβι επί της ουσίας. Δεν σας αφήνει δηλαδή η αντίπαλη πολιτικά παράταξη να έρθετε πιο κοντά σε αυτή τη συνεννόηση? Γιατί, ξέρετε, ειλικρινά, ακούω, διαβάζω συνεχείς αναπροσαρμογές στην αφήγηση των γεγονότων. Δηλαδή, σήμερα για παράδειγμα αφήνεται μια χαραμάδα από τον Πρωθυπουργό. Μήπως και συζητηθεί η πρόταση Σόιμπλε που απορρίφθηκε προχθές από το Eurogroup. Το διαψεύδει το Μάξιμ. Θα το μεταδοθεί και η εκπομπή όταν θα έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει μιλήσει. Νομίζω θα έχουν λάβει και οι θεατές μας την απάντηση. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα γύρω από το χρέος, γύρω από τους χρόνους, τις ημερομηνίες. Τώρα ένα νέο ορόσημο είναι 15η Ιουνίου. Ναι. Οι περισσότεροι προεξοφλούν η παναχώρηση της κυβέρνησης σε ενδεχόμενο τζαρτζάρισμα, πάλι ποδοσφαιρικός όρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την πιθανότητα ρήξης, εάν μέχρι τις 15 Ιουνίου δεν υπάρχει αυτό που θέλετε ως κυβέρνηση. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε φύγει από την περίοδο που η Ελλάδα ήταν απομονωμένη και εξετάζαμε, έχοντας στο μυαλό μας μια εικόνα, εξετάζαμε τα γεγονότα και τα ενδεχόμενα, έχοντας στο μυαλό μας μια εικόνα όπου τα δύο στρατόπεδα εντός εισαγωγικών είναι η Ελλάδα και όλοι οι δανειστές απέναντι. Αυτό το πράγμα το έχουμε υπερβεί και έχετε δει και εσείς, φαντάζομαι, και οι τηλεθεατές μας, ότι και μέσα στους κόλπους των δανειστών αλλά και στη διεθνή σκηνή διαρκώς αυξάνονται αυτοί που δίνουν δίκαιο στην ελληνική πλευρά. Με αποκορύφωμα αυτές τις μέρες, θα σας έλεγα, όπου ο διεθνής τύπος και ο γερμανικός δείχνει όχι προς την πλευρά της Ελλάδας για τις ευθύνες, αλλά προς την πλευρά του δικού τους Υπουργείου Οικονομικών. Άρα έχει ήδη. Θα σας έλεγε, συγγνώμη που σας το λέω με τέτοιο κινησμό, θα σας έλεγε ο άνεργος που μας παρακολουθεί τώρα στην τηλεόραση βλέποντας αυτή την κουβέντα, και. Ναι, να σας πω, και. Έτσι κι αλλιώς. Μπράβο μας. Εμείς, ξέρετε, καμιά φορά, και μου δίνετε τη δυνατότητα να πω το εξής. Καμιά φορά και εμείς οι πολιτικοί μιλάμε για τα μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε άνεργος είναι 100% άνεργος. Έτσι. Και ουδής από εμάς θα βγει έξω να πανηγυρίσει. Αυτό είναι, νομίζω, απολύτως σαφές. Όχι, αυτό σας το γνωρίζω, δεν έχει. Αλλά και στον άνεργο, καταρχήν θα του. Πρέπει να του πούμε και να του εξηγήσουμε ότι το δικό μας σχέδιο είναι το σχέδιο το οποίο μπορεί να την αποκαταστήσει την απασχόληση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα της κρίσης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης έχασε 1.000.000 θέσεις εργασίας. 500.000 επί Πανδρέου, 200.250 επί Σαμαρά και από 100 περίπου 150 επί Πικραμένου και Παπαδήμου. Αυτή είναι
η μεγάλη εικόνα της κρίσης. Και με τη διακυβέρνηση Τσίπρα έχουμε κερδίσει 200.000 θέσεις εργασίας. Στον άνεργο λοιπόν θα του έλεγα ότι η βιώσιμη προοπτική για την Ελλάδα είναι η προοπτική μιας Ελλάδας η οποία κάνει σταθερά βήματα και βάζει ξανά την οικονομία στις ράγες της ανάπτυξης. Και βεβαίως, διότι η απασχόληση δεν είναι πλέον, δυστυχώς με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά εργασίας, μια συνθήκη ικανή να αποτρέψει τη φτώχεια, διότι έχουν πραγματικά πέσει πάρα πολύ μισθοί, θα λέγαμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι η αποκατάσταση και των εργασιακών σχέσεων, έτσι, η οποία είναι προϋπόθεση, ξέρετε, για να ανέβουν και οι μισθοί και να... Προϋπόθεση βιώσιμης προοπτικής της εκπομπής είναι να κάνει τώρα ένα διάλειμμα, πολύ μικρό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιμείνω στην απάντησή σας στην ερώτηση για τη ρήξη, για το ενδεχόμενο ρήξης. Σε λίγα λεπτά όμως και πάλι κοντά σας εδώ, απέναντι στην ΕΡΤΡΙΑ. Δύο αγόρια από διαφορετικούς κόσμους που συνδέονται με μια αδελφική φιλία. Are you crazy? We'll see who's brave and who's yellow. Οι κοινωνικές αλλαγές θα τους φέρουν αντιμέτωπους με το ταξικό χάσμα που τους χωρίζει. Το αριστούργημα του Μπερτολούτσι